Καλησπέρα σας από το γήπεδο Μαζαράκη στο Περιστέρι. Βρισκόμαστε εδώ για ένα παιχνίδι για την κατηγορία Evolution. Οι ομάδες μας είναι οι Bulldogs ενάντια στους Nican. Οι Bulldogs έχουν ρεκόρ 4-1 και είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, σε αντίθεση με τους Nican, οι οποίοι έχουν πολλά προβλήματα, όπως μας είπε και ο Δημήτρης ο Μαστορόπουλος, και θα επιδιώξουν να αλλάξουν αυτή την κακή παρένθεση με τις κακές εμφανίσεις και να δείξουν ένα πρόσωπο καλύτερο. Πάνω εδώ τώρα οι Nican έχουν την μπάλα, είναι μάλλον λάθος στην επίθεση των Bulldogs. Nican σαν αδειάστηκαν με τον Nican σαν αδειάστηκαν με τον Κερέν, ο οποίος αστόχησε, και οι Bulldogs θα έχουν υπομονή στο παιχνίδι τους, καθώς έχουν ξεκινήσει με ζώνη οι Nican. Ο Λούβαρης, ωραία κίνηση, αστόχος, καλά να πετύχει το καλάθι. Πλάτη Nican έξω. Μόνος του είναι ο Τσίλης, αστοχή, δεν καταφέρει το καλάθι. Δεν έχουμε ακόμα γκολ στην αναμέτρηση. Ωραία προσποίηση, ωραία κίνηση από τον Γεωργόπουλο, ο οποίος όμως πήρε το επιθετικό rebound και έδωσε στον Διαμαντή. Ανανέωσαν την επίθεση της Bulldogs. Πάλι πήρε την επίθεση ο Γεωργόπουλος, όμως αστόχησε. Παραμένει το 0-0 στο σκορ. Ο Καραβάνης κατέβασε. Ο Μεϊδάνης. Αστοχή. Άστοχος ήταν ο Μεϊδάνης, όμως τελείωσε τη φάση. Αν είδα καλά ο Σιγανό. Ναι, καλά εδώ. Ο Ανδριόπουλος μάλλον τελείωσε την φάση. Εδώ αστόχησαν ξανά την επίθεση οι Bulldogs, που δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Μόνος του ήταν ο Κερένης, όμως αστόχησε. Χαλαρό το παιχνίδι μέχρι τώρα. Ο Λούβαρης, ο Γεωργόπουλος. Ξανά ο Λούβαρης. Θα πάρει το screen από τον Διαμαντή. Σουτιά 3, άστοχο. Και ξανά η Bulldogs στην επίθεση με τον Ανδριόπουλο. Ωραία κίνηση, ωραίο καλάθι. 0-4. Μου πει πιο ζεστή Nican στην αναμέτρηση. Επιθετικό rebound, ο Αριθολούβαρης, και τελικά τελείωσε τη φάση και ανοίγει λογαριασμό για τους Bulldogs. 2-4. Θέλω να παίξει από μόνος ο Κερένης, αλλά κανένα μου αστόχησε. Ωραία προσπάθεια όμως, όμορφη ενέργεια. Για 2 από τον Λαζανάκη, ευτοχή από τη γωνία. Ένα σουτ περίπου από τα 5 μέτρα. Ευτόχησε. 4-4. Η Αμαστορόπουλος ετοιμάζεται για να μπει στο παιχνίδι. Nican κυρίως την μπάλα. Ανδριόπουλος για 3. Όχι, δεν δικαιώθηκε από την επιλογή του. Γεωργόπουλος τώρα θέλει να δώσει έναν πιο γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι. Ξαφνικό σούτ από τον Λούβαρη. Τον Άρη, κακή
κακή ενέργεια. Μόνο του Τσίλης για 3, στα στοχή, Ανδριόπουλος πήρε το rebound. Ωραία τάπα από τον Άρη Λούβαρη. Όμως ανανέωσαν οι νίκαν την επίθεσή τους. Και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Μεδάνης, καθώς από το ύψος των βολών θα κάνει το 4-6. Τυπικά φιλοξενούμενοι οι νίκαν. Τυπικά γήπεδου και οι Bulldogs. Λούβαρης, Κομινός, Γεωργόπουλος για 3. Πήραμε το κουβικό άρχισε ο Λούβας. Αστόχησε ένα εύκολο λέει άτομο. Με άλλη μια προσπάθεια αστόχησε 6-6. Πολύ δουλειά από τον Άρη το Λούβαρη σε επιθετικά rebound. Έχει ήδη 3. Όχι με συγχωρείτε, έχει 4 επιθετικά rebound. Ανδριόπουλος που είναι δύναμη σκοπός. Πολύ ωραία ενέργεια. 6-8. Ωραίο παιχνίδι παρακολουθούμε με ωραίες φάσεις και από τις δύο ομάδες. Ψάχνουν το τρίποντο οι Bulldogs και επιχειρούν μέσω του Λαζανάκη, όμως αστοχή. Άρης ο Λούβαρης κλασικά στο τρίποντο rebound. Άλλο ένα rebound. Απέφυγε τα βήματα. Ο αδερφός του σουτάρει εκτός οροπίας. Μηνός ο Λούβαρης. Και time out από τους Νίκαν με το σκορ να είναι στο 8-8. Νομίζω ότι οι Νίκαν έχουν παίξει καλύτερα, όμως τα θετικά rebound έχουν κάνει χράψη. Time out, σε λίγο κοντά σας. Ξεκίνησε ξανά το παιχνίδι μας. Ο Τσίλης είναι μόνος του. Αστόχησε, δεν το πληρώσαν αυτό οι Bulldogs. Όπως είχαν αφήσει ελεύθερο τον παίχτη. Λούβαρης, κλείφθηκε και ο Κομινός. Τελικά δεν ολοκλήρωσαν την επίθεση τους οι Bulldogs όπως θέλανε. Δεν έχουν ακόμα γευτεί την χαρά του προβαδίσματος στο σκορ. Ανδριόπουλος, Τσίλης, λάθος πάσα. Ξεχύθηκε τώρα εδώ στον εκδιασμό ο Άρης, ο Λούβαρης. Γεωργόπουλος, ο Λούβαρης να παίξει με τον... Ήθελε μόνο να παίξει με τον Λαζανάκη. Στο χαμηλό πόστ, όμως έγινε το λάθος. Καράβο. Έκανε το κακό σουτ, νομίζω. Το έκανε ο Μεϊδάνης. Όχι, ο Μαστορόπουλος έκανε το σουτ, με συγχωρείτε. Δεν λέω στάστοχο, παραμένει το 8. Λούβαρης ο Άρης. Ωραία κίνηση. Δικαίωμα για δύο βολές. Ο Άρης ο Λούβαρης άρα δεν καλοποίησε τις δύο βολές. Μαστορόπουλος ο Δημήτρης αστόχησε στο σουτ. Προσπάθησε ο Ανδριανόπουλος για την κατοχή και τελικά την κέρδισε για την ομάδα του. Μαστορόπουλος άστοχος. Μπάουλ από τον Κομινό Λούβαρη. Μας συγχωρείτε αν λέω και τα μικρά, αλλά τα δύο παιδιά είναι αδέρφια, άρα για να τους ξεχωρίσετε θα πρέπει να λέμε και τα μικρά ονόματα. Μπάουλ από τον Μαστορόπουλο. Στον Κομινό του Λούβαρη, όμως εκείνος είπε και ευχαριστώ για το δώρο της τύχης.
18 πρώτο προβάδισμα για τους Bulldogs. Μεϊδάνης γύρισε όμορφα, ωραίο καλάθι, δυναμικό καλάθι. 10-10. Κάνε εδώ ένα πολύ εύκολο καλάθι ο Λαζανάκης από την ωραία δημιουργία του Άρη του Μεϊδάνη. Αστοχή εδώ η Νίκαν. Το επόμενο φάουλ, οι Bulldogs ψάχνουν το δικαίωμα για να σπάμε πολλές. Ο Γεωργόπουλος εδώ ευστοχή στο πρώτο τρίποδο της Αλαμέτης, στις 13-10. Ξαφνικό σουτ, όμως δικαιώθηκε ο γκάρ των Bulldogs για την επιλογή του. Ο Παστορόπουλος εδώ αστόχησε εκ νέου, δεν έχει πει ζεστός στην αναμέτρηση. Πάρα λίγο εδώ να γίνει το φάουλ. Time out τώρα για το λογαριασμό των Bulldogs. Το 13-10 το παιχνίδι με 5-3 δεύτερα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Επιστρέψαμε για αυτά τα 53 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι μας. Οι Bulldogs έχουν κατοχή και νέο πρόσωπο για αυτός είναι ο Γαλάνης. Ακούσου και εδώ από τον Μελούβαρη τον Κομινό. Βιαστικό νομίζω. Μεϊδάνη φορά για τους Νίκαν. Ανδριόπουλος στην κορυφή για τρεις. Αστοχός. Κομινός πήρε το rebound. Νομιζομπλέφτηκε, κακή ενέργεια, 23 δευτερόλεπτα τώρα. Τα τελευταία για την πρώτη περίοδο, δεν ξέρω αν είναι ικαν, αν οι Bulldogs μάλλον καταλάβω ότι έχουν να δώσουν και φάουλ. Δεν το βλέπουν, ο Καραβάνης είναι μόνος του για τρεις. Είναι άστοχος, Γαλάνης πήρε το rebound. 6 δεύτερα, Γεωργόπουλος θα πετάξει την μπάλα μέσα. Buzzer beater από τον Γεωργόπουλο, 16-10. Και το δεκάλεπτο κλείνει με τον καλύτερο τρόπο για τους Bulldogs. Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος για την ομάδα της Νίκαν, η οποία δεν έκανε το καλύτερο δυνατό, τέλος στην πρώτη περίοδο, όμως εδώ σκόραραν το πρώτο καλάθι της πρώτης περίοδου, 16-12, και η ζώνη καλά κρατεί. Γεωργόπουλος, κάπου πρέπει να φτάρει όμως από τους Bulldogs. Αλλάζει το κομινό, θα περάσει από τη γωνία. Θα βγάλει έξω τον αδερφό του για τρεις. Καλή βγήκε η επίθεση, καλό γύρισμα. Θα δώσει τον αδερφό του, θα κάνει το floater, αστοχή, επιθετικό rebound. Αστοχός. Πολλές οι αστοχίες και ίσως να έχουμε κάποιο τραυματισμό εδώ από τον Ανδριόπουλου. Για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Συνεχίζουμε στο παιχνίδι μας, καθώς έλαβε τις πρώτες βοήθειες ο Ανδριόπουλος, καθώς τραυματίστηκε.
καταλαβαίνετε, συμβαίνουν και αυτά στον θαυμαστό κόσμο του μπάσκετ. Λογικό είναι. Το μπάσκετ είναι άθλημα επαφής και θα συμβούν και αυτές οι άτυχες στιγμές. Συνεχίζουμε στο παιχνίδι μας με τον Μορφιάδη να σουτάρει για 3, να στοχεί και καθαρίζει το rebound ο Λαζανάκης. Κομινός για 3, μέσα, εύστοχος, με σχόλιο κομινός είπα, ο Άρης Ολούβαρης, ευστοχή στο πρώτο του τρίποδο, 18-12. Ανεβάζουν στροφές και ανεβάζουν και τη διαφορά οι Bulldogs. Κάνε τη διείσδυση, όμως αστόχησε ξανά ο Μορφιάδης, Γεωργόπουλος πήρε το rebound. Ταλάνης, Λούβαρης, αποφύγει το λάθος. Δεν το απέφυγε τελικά. Τέσσερα για τους Bulldogs. Με συγχωρείτε, ο Λούβαρης ο Άρης εδώ στόχισε. Παραμένει το 21-12. Κερένης είναι μόνος του. Τσίλης, διεισδύ, αστοχή. Γαλάνης καθαρίζει το rebound. Κομνηνός. Ο Λούβαρης μάλλον με συγχωρείτε, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει με τους Κομνηνούς. Ο Λούβαρης ο Κομνηνός, αυτό είναι το μικρό του, κέρδισε το φάουλ. Γεωργόπουλος, πολύ πιο ιδανική πάσα για τον Λούβαρη. Τελικά ο αδερφός του Άρη του Λούβαρη ο Κομνηνός πέτυχε το καλάθι, 23-12. Ετοιμάζεται και ο Σιγανός να μπει στο παιχνίδι για λογαριασμό των Νίκαν, οι οποίοι έχουν συγχύσει πάρα πολύ. Τώρα ο Καραβάκης τώρα καθυστέρησε πάρα πολύ την επίθεση. Νέο κλέψιμο για τους Bulldogs. Ωραία κίνηση από τον Λούβαρη τον Ντομινό, 25-12. Με ένα σερί στα πρώτα 3,5 λεπτά της δεύτερης περίοδου, 9-2. Τώρα σταμάτησε αυτό το σερί, διακόπηκε με ένα σου 3 πόντων για τους Νίκαν. Οι οποίοι φυσικά και συνεχίζουν στην αγαπημένη τους ζώνη. Δεν τους έχει βγει βέβαια και πάρα πολύ. Λουβάρης, αστοχός. Λαζανάκης πήρε το επιθετικό rebound, ανανέωσε την επίθεση. Αλάνης, το πάρει το σουτ και καλά θα κάνει. Ευστοχή, 27-15. Δύο γιατί πατάει, μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Πήραν το rebound οι Bulldogs. Η αγώνια πάσα με ρίσκο από τον Λούβαρη, όμως ευτυχώς για το μάθος δεν έγινε το φάουλ, δεν έγινε το λάθος μάλλον, με συγχωρείτε. Και όπως σας προλογίσαμε, μπαίνει ο Σιγανός. Για τον λίγο τον Νίκαν στη θέση του του Μορφιάδη. Ο Λαζανάκης κάνει θράψη στα εξωτερικά rebound, δεν κατάφερε εδώ όμως να το κεφαλαιοποιήσει.
Βασίλης γιατρής, το σκέφτηκε, το ζήγησε, ευστόχησε. 27-18. Να, από τα τρίποντα δίνουν κάποιες επιθετικές λύσεις για, για την ομάδα της Νίκαν. Ωραία ατομική ενέργεια και ωραίο τελείωμα με το floater από τον Κομινό Λουβάρη. Καλή άμυνα εδώ από τον Γαλάνη, δεν άφησε τον Μηδάνη να σκοράρει. Καλή προσπάθεια εδώ, ωραία το μικρή από τον Κερένη, όμως δεν πέτυχε το καλάθι. Κομινός Λουβάρης για τον αδερφό του, ο Άρης σηκώνεται για τρεις. Ωραίο στυλ. Δεν εστόχισε, το 29-18 παραμένει. Σιγανός, και αυτός για τρεις, εύστοχος! 29-21. Να που τα τρίποτα δίνουν λύσεις στην ομάδα της Νίκαν. Time out για τους Bulldog, το οποίο ζήτησε ο κύριος Απεργής. Η αναμέτρηση ξεκινάει πάλι. Οι Bulldogs έχουν κατοχή. Θυμίζω ότι η ομάδα των Νίκαν έχει μείνει μέσα στο παιχνίδι με τα τρίποντα. Εδώ Λουβάρης μπερδεύτηκε ο Άρης και κάνει το λάθος. Τσίλης τώρα στον ευνηδιασμό. Σταματάει και περιμένει τους συμπαίκτες του. Μπήκε και ο Λουβάρα, πάει τώρα για λογαριασμό των Νίκαν. Σουτ για τρεις πάλι. Μέσα, εύστοχος ο Τσίλης. Τρίτο συνεχόμενο τρίποντο για το μάτι της Νίκαν. 29-24. Να, από το 29-18 γίνεται 29-24. 6-0 σερί. Και έχουμε βάλει παιχνίδι. Ωραία κίνηση από τον Λουβάρη του Νόμου, αυτό έξε. Κι άλλο τρίποντο, όχι. Λουβάρης ο Άρης, μόνος εναντίον πολλών, δεν κατάφερε να κάνει κάτι αυτό για την ομάδα του. Κάτι τις αψιμαχίες. Νίκαν είναι στην επίθεση, Μαϊδάνης, ο Βαραπάι Τσίλης, προσποιείται για τρεις, θα διεισδύσει, ωραία κίνηση, φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές. Για τη λήξη της αναμέτρησης. 29-24 για τους Bulldog, όμως αυτό το έχουν 5 ίσως μειωθεί. Αυτό έχω σε εδώ τσίλη στην πρώτη βολή. Αυτό στη δεύτερη και η κατοχή νομίζω είναι για την ομάδα των Νίκαν. Thank you.
Μαϊδάνης, εύστοχος, 29-26, μεγαλώνει το σερί. Από το τελικά βγήκε κάτι θετικό από την αστοχία στις, στις βολές. Η ζώνη 3-2 συνεχίζεται. Λαζανάκης. Πολύ άτσαλο το τελείωμά του. Σιγανός προσποιείται. Ωραία προσποίηση, όμως νομίζω το τελείωμα φοβήθηκε να πάει πιο δυνατά. Γιώργοπουλος τώρα κατεβάζει την μπάλα για τους Bulldogs. Γιώργοπουλος από το φορτάρι. Αστοχός, να χάσει το ρυθμό τους. Οι Bulldogs είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι και πιο στατική στην επίθεσή τους. Εδώ ήταν ωραίο το κόψιμο από τον Λουβαρή. 31-26, σταματάει έτσι η επιθετική αιμορραγία, ξηρασία, πείτε το όπως θέλετε. Έναν και ό,τι καλύτερο η πάσα από τον Διαμαντή. Βγήκε ο Σιγανός και ξαναπαίνει ο Κερένης. Και τεχνική ποινή είχαν προειδοποιήσει οι ρεφερί. Γεωργόπουλος τώρα. Σχεδόν όλη η επίθεση είναι για τους Bulldog. Αστοχή ο Γεωργόπουλος. Νίκα τώρα έχουν 5 δευτερόλεπτα. Καραβάκι, σουτάρι, αστοχή. Αυτό είναι για τους πρώτους προδημιχρών, 31-26. Ωραίο δεκάλεπτο και αυτό. Αρκετά ανταγωνιστικό, με πολλή ένταση. Ανυπομονούμε για την για το δεύτερο 20 λεπτό, όπου θα κρυφθούν και τα πάντα. Καλησπέρα σας και πάλι. Όπου να είναι όλα έτοιμα για να, για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο. Στην αναμέτρηση των Bulldogs με τους εντομάδων της Νίκαν. Ο Βάρης Ολούμπαρης επέστρεψε στο παιχνίδι. Και παραλίγο να πετύχει το καλάθι. Τελικά εδώ μετά από άσχημη προσπάθεια από τον κομμινό Λουβάρη, ο Λαζαλάκης χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ. Σωστό είναι νομίζω. Ακάρπη η πρώτη επίθεση των Bulldogs στο δεύτερο ημίχρονο και άλλο μετά θα κάνουν οι αντιπάλοι τους. Μαϊδάνης με τον κομμινό τον Λουβάρη. Μόνο του. Πάλι να γίνει το λαό. Φοβερό καλάθι εδώ από τον Μεϊδάνη. Πολύ όμορφο καλάθι, 31-28. Κλείσει και εκεί ο κομμουνός Λούβας και έκανε το λάθος. Ο Λοβάρα πάει από τη στην κορυφή, Μαϊδάνης. Ωραία κίνηση από τον Κερένη, πολύ όμορφη ενέργεια με τη Ριβέρς, 31-30 και έχουμε μάτς. Πολύ πιο ρεξάτη έχουν μπει οι Νίκαν στο παιχνίδι, όπως έγινε και στο πρώτο ημίχρονο, όταν προηγήθηκαν με 0-4, τώρα έχουν ξανά ένα
0-4 σερί. Άρης ο Λούβαρης. Γεωργόπουλος έκανε πολύ κακή πάσα, όμως για καλή του τύχη δεν έκλεισε την μπάλα η Νίκα. Εδώ έχασε την μπάλα ο Λαζανάκης, μόνος του. Και ευκαιρία για προβάδισμα για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Στην αναμέτρηση για 3 εύκοφο. Να δούμε ήταν από τον Μορφιάδη. 31-33. Και με την πρώτη ευκαιρία θα έχουμε και time out, καθώς οι Bulldogs βλέπουν το προβάδισμα τους να εξανεμίζεται, να χάνεται, να διαγράφεται, πείτε όπως θέλετε. Και το δίνουν οι διαιτητές. Και το time out στο δεύτερο ημίχρονο, 31-33, το βάδισμα για την Νίκαν. Στρέψαμε στο παιχνίδι μας, 31-33. Μεγάλο το παιχνίδι που παρακολουθούμε. Το γύρο Λούβαρη Σουάρη γυρίζει, αστοχή. Ακόμα δεν έχουμε πετύχει καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Άντιζα, τρώνε ακόμα ένα καλάθι από τον Μορφιάδη, που έχει βάσει την αποδοσή 31-35. 9-0 σερί στα 3 πρώτα λεπτά του δεκαλέπτου. Σταματάει εδώ την επιθετική πληγή ο Άρης Ολούβαρης, 34-35. Ωραία δημιουργία από τον αδερφό του και καλάθι 2 πόντων τελικά. Έκανε ατομική ενέργεια ο Κερένης και κέρδισε το φάουλ. Και στις δύο βολές ο Κερένης. Άρης ο
σοβαρή σχέση εδώ του φάλατου. Προσπαθούν με ατομικές ενέργειες οι γηπεδούχοι να πετύχουν καλάθια, δύο βολές. Στόχος ο Λουβαρή στην δεύτερη βολή, 34-37. Πολύ δύσκολη ενέργεια και κακή προσπάθεια από τον Κερένη. Βήματα από τον Κομίνο του Λουβαρή. Εδώ από τον Κερένη μετά από πάσα του Μεϊδάνη, 34-39. Άστοχος ο Κομινός ο Λουβαρής, παραμένει το 34-39. Πολύ μονοδιάστη επίθεση των Bulldogs, καθώς τα δύο αδέρφια μόνο εκδηλώνουν επιθέσεις. Με ένα ωραίο χουπ τελειώνει τη φάση 34-41. Ναι, εντυπωσιακή είναι η κάνηση αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Πολύ εύστοχη, πολύ παραγωγική. Εδώ ο Βαραπάη θα κάνει το φάουλ πάνω στον Κομινό Λουβαρή. Τσίλι θα μπει στη θέση του Κερένη. Δύο βολές ο Κομινός Λουβαρής, χάνεται μια ευκαιρία για να μειώσει η ομάδα του. Τσίλις για τρεις, αστοχός. Εδώ με περιπέτεια ο Κομινός Λουβαρής θα εξηλωθεί για τις προηγούμενες βολές, 36-41. Για να δούμε πώς θα αντέξουν τα δύο για να τα κάνουν όλα στην επίθεση της ομάδας τους. Καραβάκης, τον Λούβαρη και τώρα με τον Λαζανάκη, Καραβάκης, τον αφήνει ελεύθερο, σουτάρι, ευτοχή. Ωραίο διάβασμα από τον Καραβάκη. 36-43, πολύ ωραίο διάβασμα στις άμυνες των αντιπάλων του. Σουτιά 3. Αυτό από τον Διαμάντη. Ξανά ο Λαζανάκης, επιθετικό rebound και δικαίωμα για δύο βολές. Να είναι και θέμα κούρας πλέον. Ωραία πάσα από τον Νοβάρα, πάει πάνω στον Τσίλι, αυτός δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Το φάουλ εδώ από τον Γεωργόπουλο. Yeah.
Κωνσταντινόπουλος τώρα είναι στις βολές, στοχή στην πρώτη, 37-43. Τώρα την μπάλα από τον κομμουνό τον Λούβαρη. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Λουβάρη τον Κομνηνό, 39-43. 40 είναι 43. Σιλής για 3. Πήρε το φάουλ. Λουβαρίς για 3, εύστοχος! Αντά 1.45 το σκορ. Ο Βαραπάιτ, Σιγανός, Τσίλης, σουτ για 3, κακό σουτ. Σκοράρανε, εδώ η Νίκαν, Γεωργόπουλος πήρε το rebound. Γεωργόπουλος αστόχησε σε έναν επανάληπτο τετατέτ. Νίκαν. Πέρα το επιθετικό, ανανεώθηκε η επίθεση για τους Bulldog, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Σιγανός. Σίλης αστόχησε, Νοβάρα πάει πήρε το επιθετικό. Σουτ για 3, κακές επιλογές από τους Νίκαν. Όλη την επίθεση τώρα θα εξαντλήσουν οι Bulldog. Γεωργόπουλος, δύσκολο καλάθι, πάρα πολύ δύσκολο καλάθι, 3 δευτερόλεπτα ήμουν για την Νίκαν, δεν νομίζω να προλάβουν να κάνουν επίθεση και αυτό θα είναι το σκορ της περίοδου, 45-45 είναι το σκορ και το 12 θα είναι απλά ντέρμπι. Τώρα επιστρέψαμε πάλι κοντά σας για την περιγραφή και της τελευταίας περίοδου. Τελικά το σουτ από τον Κομνηνό το Λούβαρη ήταν για 2 πόντους, άρα το σκορ είναι 44-45. Και τώρα το ντέρμπι θα είναι
Μακιάμος. Καθώς και οι δύο ομάδες θα θέλουν την νίκη. Τώρα μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το χρονόμετρο, το οποίο όπου να είναι θα φτιαχτεί. Τέταρτη και πιο καθοριστική περίοδος στο παιχνίδι. Οι Bulldog επέστρεψαν στο ματς. Και ο Άρης Ολούβαρης πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι, 46-45. Ζήτησε εκεί και το φάουλ, όμως δεν είχαν διαφορετική γνώμη. Δεν κατάφεραν να στοχίσουν στην πρώτη επίθεση σε αυτό το δεκάλεπτο. Εύστοχο τρίποντο από τον Λούβαρη τον Άρη, 49-45, με 5 γρήγορους πόντους δίνει ξανά προβάδισμα στην ομάδα του. Με ταμπλό 49-48. Ανέκτηχη διάβαινε ήταν αυτό το τρίποντο. Αφήνουν το σουτ στο δόμινο τον Λούβαρη και αυτό το εκμεταλλεύεται. 51-48. Ισκλήρο παιχνίδι και από θέμα ψυχολογίας για τις δύο ομάδες. Καμία δεν έχει ξεφύγει με παραπάνω από 7 πόντους. Κερένι και τον Καραβάκη. Ποιος θα κλειστεί, θα γυρίσει όμως. Το Σουτάρι, Αστοχή. Ο Γόπλος θα κερδίσει τελικά την κατοχή από τον Σιγανό. Και ο Μηδάνης θα μπει στο παιχνίδι. Ο Λαζανάκης, με συγχωρείτε, από το ύψος των Βολών, Κερένης. Πάει στον τον Κενέργια και θα δικαιωθεί, 51-50. Πολύ κακή το μηνό, πάρα πολύ κακή πάσα. Έχει χάσει λίγο λαγιές και γρήγορες επιθέσεις, δεν υπάρχει λόγος. Κύπρος, Ουδάνης. Αρχώς πήρε την μπάλα. Απίστευτη επιλογή όμως. Ήταν με τη σειρά του για 3, άστοχος. Λαζανάκης αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός. Και εδώ ξαναλέω, νομίζω πως αν δεχτούν εδώ οι Νίκαν καλά θα πάρουν time out. Αυτή είναι η αίσθησή μου. 6-30 για το τέλος της αναμέτρησης. Γαλάνης από τη γωνία, εύστοχος, 56-50. Διάδομα θα έχουν απάντηση οι Νίκαν που τώρα πιέζονται πάρα πολύ. Καλή άμυνα από τον Γαλάνη που ύψωσε το ανάστημά του πάνω στον Κερένη. Thank you.
Αττικής, Παρισολούβαρης. Και εδώ αδιαθλητικό φάουλ από τον Γεωργόπουλο, το κέρδισε ο Καραβάκης. Καραβάκης, φτωχή στην προβολή, ανάσα για την ομάδα του. Φτωχή και στη δεύτερη, 56-52. Μηδάνης, βιαστική επιλογή. Δεν καταλαβαίνω γιατί διάζω τόσο πολύ νίκαν. Λουβάρης τώρα, ίσως κάνει ατομική ενέργεια, όχι, θα κρατήσει την μπάλα. Λάνης, βάζει ο Λουβάρης, κάνει ένα δύσκολο σουτ, ασφορκή. Καραβάκης για τον Κερένη. Ο Τσίλης από τα 8 μέτρα περίπου. Εύστοχος, 56-55 και time out για τους Bulldog. Εντυπωσιακό παιχνίδι, παρακολουθούμε. Time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Ξεκίνησε πάλι το παιχνίδι μας. Πρέπει να δει το Λούβαρη να αστοχεί, όμως ο Διαμαντής θα παίρνει το επιθετικό rebound. Και να κερδίσει το δικαίωμα για δύο βολές. Λογίζει την πρώτη βολή, 57-55. Δεύτερη βολή, προσπάθησε ο Άρης ο Λούβαρης για το θετικό rebound, δεν τα κατάφερε. Νίκανε στην επίθεση του Μεϊδάνη. Θα δείξει τον παραπάει, αυτός έχει ο Καραβάκης. Κερένης. Ωραία κίνηση, αστοχός. Μινός ο Λούβαρης τρέχει. Στοχή. Πάρει το επιθετικό rebound. Κύριε Μίκα από το παιχνίδι. Ωραία πάσα του Γεωργόπουλου στον τον Λαζανάκη, όμως εκείνος δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Γαλάνης κάνει ένα υποσιακό εκπλέκτον πάλι στον Παραπάη και επόμενος ο Λούβαρης, κατεβάζει την μπάλα. Κακή πάσα εδώ, δεν συγκράτησε ο Λούβαρης. Παραμένει το 57-55 με 3-20. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα λεπτά τα οποία κάθε φάση μετράει. Παραλίγο εδώ να ευστοχίσει ο Καραβάκης, όμως η μπάλα πήγε και βγήκε.
τώρα για τον Γεωργόπουλο. Λαζανάκης. Ωραία φάση όμως. Ο Κομνένος Αλούβαλης δεν κατόρθωσε να πετύχει το καλάθι. Ερένης, ο Μεϊδάνης, άστοχος. Ο Βάρα πάει πίνε όμως το θετικό rebound, αλλά νέος στην επίθεση. Τελικά έχουμε στο παιχνίδι. Αστοχός. Δεν έχει 28 πλέον για τη λήξη. Παραμένει το 57-55. Εικάζω πως αν σκοράρουν εδώ οι Bulldog θα πάρουν το time out την νίκαν. Καβαλής για 3. Αστοχός. Βολή. 57-56 με 1-43. Είχαμε κάποιες εδώ αποβολές. Χάλασε λίγο το παιχνίδι. Όμως συνεχίζουμε κανονικά. Έστοχος στη Φιλοτσίλης. 57-57. Συνεχίζεται το παιχνίδι μας, 57-57 με 1-43 για τη λήξη. 4 άτομα έχουν μείνει για τους Bulldog. Για να δούμε αν θα αντέξουνε. Πάλι εδώ θα κερδίσει ο Κερένης. Υπάρχει δικαίωμα για 2 βολές. Στα 58 και εμείς δίνει προβάδισμα στην ομάδα του. Αστόχος στη δεύτερη βολή. 57-58 παραμένει. 93 δευτερόλεπτα για τη λήξη της αναμέτρησης. Γεωργόπουλος θα κάνει το λάθος. Τσίλης δοκιμάζει για 3. Αστοχή. Μπάλα μπήκε και βγήκε. Βολές τώρα για τους Bulldog. Βολές τώρα για τον Λαζανάκη. Αυτό στο πρώτο βολείο. Ο Λαζανάκης παραμένει το 57-58. Πολλά θα κερδίσουν όπως καταλαβαίνετε και από τις βολές πλέον. Στο δεύτερο ο Λαζανάκης.
Τσίλης θα κάνει την προσποίηση, θα σουτάρει, θα στοχίσει, Γεωργόπουλος πήρε το rebound και φάουλ από τον Τσίλη, πολύ χαζό φάουλ και ο Γεωργόπουλος έχει το δικαίωμα τώρα για δύο βολές. Γεωργόπουλος, ευστοχή στην πρώτη βολή, 58-58. Ευστοχός ο Γεωργόπουλος, 59-58, time out για την ομάδα των Νίκαν. 57 δευτερόλεπτα, θεωρητικά μένουν 2 επιθέσεις για τους Νίκαν και 1 για τους Bulldog. Ξεκίνησε ξανά το παιχνίδι, με 5 παίχτες των Νίκαν και 4 των Bulldog. Ωραία προσπάθεια εδώ από τον Κερένη που θα πετύχει το δύσκολο καλάθι, 59-60. Για να δούμε τώρα τι θα σκεφτούν τώρα οι Bulldog για να πρέπει να σκοράρουν τώρα οπωσδήποτε για να έχουν ελπίδες νίκης. Καλάνη, σουτάρι, αστοχή. Για να δούμε τώρα τι θα δείξουν οι διαιτητές. Συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι μας με τον Κερένη. Φαντάζομαι θα εξαντλήσουν την επίθεση Νίκαν. Για να δούμε τι θα κάνουν. Τσίλης, Μεϊδάνης, τον αφήνουν. Διάδης, αστοχή. Μπάλα βγήκε, 17 δευτερόλεπτα και όλος ο χρόνος είναι για τους Bulldog. Αν σκοράρουν θα πάρουν και το παιχνίδι. Για να δούμε τι θα σκαρφιστούν τώρα. Γεωργόπουλος. Ήδη έχει βάλει ένα παζεμπίτερο Γεωργόπουλος. Για να δούμε τώρα τι θα κάνουν. Τρεις ψηλοί τώρα είναι μέσα για τους Bulldog. Γεωργόπουλος κάνει ένα τρίποντο. Πολύ κακή επιλογή. Δεν κατάλαβα γιατί το έκανε αυτό. Time out τώρα για τους Νίκαν. Με 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της αναμέτρησης. Μπροστά λοιπόν θα γίνει η επαναφορά για την ομάδα της των Νίκαν. Λογικά κατευθείαν φάουλ θα κάνουν οι Bulldog, δεν έχουν άλλη επιλογή. Νομίζω άρχισαν να κάνουν φάουλ, 3 δευτερόλεπτα έμειναν, φάουλ στον Μηδάνη. Πιο φυσιολογικό και το πιο πρέπον, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι ο Μηδάνης να ευστοχίσει την πρώτη και να χάσει τη δεύτερη. Με 3 δευτερόλεπτα δεν νομίζω να προλάβουν να κάνουν τίποτα οι κουρασμένοι Bulldog. Ευστοχή στην πρώτη ο Μηδάνης, 59-61. Ευστοχή και στη δεύτερη, 59-62. Και time out για την ομάδα των Bulldog. Επιστρέψαμε ξανά στο παιχνίδι. Ίσως η τελευταία φάση του αγώνα, ίσως και όχι. Χρειάζονται ένα μίνι θαύμα τώρα οι Bulldog, καθώς μόνο με τρίποντο μπορούν να στείλουν το ματς στην παράταση. Για να δούμε τι θα συμβεί. Για να δούμε τι σκέφτηκαν οι Bulldog. Φαντάζομαι ο Γεωργόπουλος θα πάρει screen για να κάνει το τρίποντο. Όμως τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση, όποιος τώρα και να σουτάρει θα είναι πρόσδεκτο. Τελικά σουτάρε ο Διαμαντής, δεν θα καταφέρει να κάνει τίποτα και έτσι η Νίκαν θα πάρει την νίκη με 59-62 σε ένα έτσι επεισοδιακό παιχνίδι. Πολύ καλή νίκη για τους Νίκαν, οι οποίοι θα βελτιώσουν το ρικό τους στο 3-3, ενώ οι Bulldog θα πέσουν στο 4-2. Αυτά από εμάς, να είστε καλά, καλό βράδυ και να παρακολουθείτε μπάσκετ.